την πραγματικότητα στο ασφαλιστικό τοπίο. Είναι νόμοι οι οποίοι μεταμορφώνουν κατ' ουσίαν όλες τις σχέσεις μέσα στην κοινωνία. Είναι αυτό που ονομάσαμε εμείς καθεστώς του μνημονίου. Και ως προς αυτό, νομίζω ότι ο κύριος... Των προηγουμένων μνημονίων, λέτε. Αυτής όλης της πορείας που ξεκίνησε από το Μάιο του 2010 και συνεχίζεται. Μάλιστα. Εδώ ήδη τι συζητάνε. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που μιλάνε για έξοδο από το μνημόνιο, τι μας λένε, ότι έρχεται ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα ολοκληρώσει το σχέδιο φτωχοποίησης. Έρχεται ένας προϋπολογισμός, ισοσκελισμένος, ιστορική στιγμή αυτή για τους ελληνικούς προϋπολογισμούς. Μισό λεπτό. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για τις ομαδικές απολύσεις, για το ασφαλιστικό. Ναι. Πράγματα τα οποία βρίσκονται ακριβώς μέσα στην λογική όλων των μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών, τα λένε εύσχημα, μεγάλων ανατροπών εις βάρος του κόσμου της εργασίας, θα το έλεγα εγώ. Είναι ακριβώς αυτή την λογική λοιπόν των προηγούμενων ετών. Άρα το θέμα είναι το εξής. Να αντιληφθούμε ότι ο οδικός χάρτης που υποτίθεται βγάζει έξω από το μνημόνιο και επαγγέλλεται ο κ. Σαμαράς είναι ένας δρόμος ο οποίος μας οδηγεί βαθιά και μόνιμα σε μια παρατεταμένη λιτότητα, σε ένα πλέον εμπεδωμένο καθεστώς μνημονιακό για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Ο προϋπολογισμός όμως που τώρα παρουσιάζεται. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα. Δείχνει ότι είμαστε μια χώρα αυτή. Που έχει καταφέρει και τα έχει μαζέψει λίγο τα οικονομικά της. Πρωτογενές πλεόνασμα υπήρχε και πέρσι, έτσι δεν είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο προϋπολογισμός ξεκινάει με την εξής πρώτη οποία. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα κατατεθεί, θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα και δεν θα εφαρμοστεί από την παρούσα κυβέρνηση. Θα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δίνει την άνεση στον κύριο Σαμαρά να πει το οτιδήποτε, να υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν κληθεί ποτέ να απολογηθεί για αυτά. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για αυτή την κυβέρνηση. Και αυτή είναι οι διαδικασίες έναρξης για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Δεν θα προλάβετε να τον εφαρμόσετε τον προϋπολογισμό αυτό, λέει ο Σκουλέτης. Ο κ. Σκουλέτης, καλό θα ήταν να μην εύχεται με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι βάζουν οι ίδιοι βόμβα στα δικά τους θεμέλια, υπονομεύουν τις προοπτικές τους, όπως τις υπονόμευσε και το ΠΑΣΟΚ το 2009.